Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η χρήση του πλαστικού χρήματος έχει γίνει πλέον υποχρεωτική, αφού έτσι μπορούμε να χτίσουμε το αφορολόγητο όριο. Γνωρίζαμε ότι δεν χρειάζεται να κρατάμε πλέον τις χάρτινες αποδείξεις. Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμως είναι πώς τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιούμε με κάρτες μπορούν να φτάσουν τελικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτου, δημοσιογράφος του insider.gr. Γεια σου, Τέλα. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μια εφαρμογή την οποία θα διαθέσει μέσω του TaxNet. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Insider, οι συναλλαγές θα γίνονται, θα υπολογίζονται σε μηνιαίο επίπεδο, ούτως ώστε μέχρι τα 15 κάθε μήνα κάθε τράπεζα θα στέλνει στη ΔΙΑ, στην εταιρεία που διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα στέλνει τα στοιχεία στη ΔΙΑ και από εκεί πέρα θα διαβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώνει τα στοιχεία από τις αγορές που έχουμε κάνει με κάρτες και θα επιλέγει ποιες από τις δαπάνες είναι επιλέξιμες και μπορούν να κατοχυρώσουν το φορολογητό όριο, ούτως ώστε τα στοιχεία να ανέβουν στο λογαριασμό στο TaxNet για κάθε φορολογούμενο. Αυτό που παράλληλα συμβαίνει, όπως αναφέρουν τραπεζικοί κύκλοι στο insider.gr, είναι ότι η κάθε τράπεζα χωριστά, πέρα από τα στοιχεία που υποχρεούται να υποβάλει στη ΔΙΑ, θα αναπτύξει και μία εφαρμογή. Έχουν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσουν την εφαρμογή σε κάθε τράπεζα. Ένα app, το οποίο θα μας βοηθά μέσα από το κινητό να μπορούμε να παρακολουθούμε τις συναλλαγές μας. Δηλαδή, ο κάθε πελάτης της τράπεζας θα μπορεί να βλέπει με τις κάρτες της αντίστοιχης τράπεζας τι έχει κατοχυρώσει από το φορολόγητο. Αυτό θα είναι πολύ πρακτικό και θα διευκολύνει τον κάθε φορολογούμενο να ξέρει πού βαδίζει. Οι δαπάνες τελικά, ποιες δαπάνες δικαιολογούνται? Οι δαπάνες, εκτός από τις κλασικές τυπικές καταναλωτικές δαπάνες και υπηρεσίες, όπως αναφέρει η απόφαση της κυρίας Παπανάτσιου που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός αυτών θα είναι και οι μεταφορές ποσών σε ΔΕΚΟ, πληρωμένο λογαριασμό ΔΕΚΟ και τηλεφωνίας, καθώς και οι δαπάνες για τις μεταφορές για πρώτη φορά, εκτός βέβαια από τις αγορές αυτοκινήτων, οχημάτων, με εξαίρεση τα ποδήλατα. Κατά τα άλλα, θα είναι οι κλασικές δαπάνες που όλοι πραγματοποιούμε. Και δεν περιλαμβάνονται βέβαια τα ενίκια. Με τα ζευγάρια, πώς χτίζεται και το αφορολόγητο? Το αφορολόγητο θα υπολογίζεται χωριστά για το μέλος κάθε ζευγαριού. Δηλαδή, ο κάθε σύζυγος θα κατοχυρώνει το δικό του αφορολόγητο. Αν όμως ένας σύζυγος έχει δαπάνες που ξεπερνούν το απαραίτητο, το ελάχιστο όριο, θα μεταβιβάζονται οι δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών στον άλλο σύζυγο, ούτως ώστε να διευκολυνθεί το νοικοκυριό. Οπότε αναμένουμε πότε τελικά θα εφαρμοστεί όλο αυτό το... Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί κάθε φορολογούμενος πρέπει να γνωρίζει, ήδη έχουμε ξεκινήσει να πραγματοποιούμε συναλλαγές και επομένως πρέπει να ξέρουμε που βαδίζουμε.